Τιμούμε και φέτος, 75 χρόνια μετά, τη μνήμη των αθώων κατοίκων της Ευκαρπίας που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο από τους ντόπιους συνεργάτες των κατακτητών το εγκληματικό λεφούσι των Δαγκουλέων στις 31 Ιούλη του 1944. Η Ευκαρπία της Αντίστασης, η Ευκαρπία που στην αντιφασιστική πάλη ενάντια στους ναζί κατακτητές έδωσε, όπως βέβαια και όλη η υπόλοιπη χώρα, το άνθος της νεολαίας της, τα καλύτερα της παιδιά, πλήρωσε με μια ακόμη μαζική θυσία την εγκληματική μανία των κατακτητών και των ντόπιων οργάνων τους για συλλογική τιμωρία, για αίμα. Προσθέθηκε έτσι στον ατέλειωτο κατάλογο με ολοκαυτώματα πόλεων και χωριών της πατρίδας μας που θρήνησαν νεκρούς, καταστράφηκαν, κάηκαν και ισοπεδώθηκαν. Η καλύτερη τιμή που πρέπει στους αγωνιστές της Ευκαρπίας και σε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους στην πάλη ενάντια στο φασισμό είναι η συνέχιση και η ένταση των αγώνων ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους, ενάντια στο σύστημα της καπιταλιστικής σκλαβιάς που γεννάει και τρέφεται από αυτούς. Είναι η προσπάθεια για μεγαλύτερη συσπήρωση με το ΚΚΕ, η προσπάθεια για ισχυρό ΚΚΕ ικανό να αντέχει και σε θύελλες. Για πιο ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα που θα αντιστέκεται και θα παρεμποδίζει αντιλαϊκά μέτρα, θα κερδίζει κατακτήσεις, θα οικοδομεί τη μεγάλη λαϊκή συμμαχία για μια άλλη πορεία για το λαό και τη χώρα, για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Αιώνια τιμή στους αγωνιστές μάρτυρες της Ευκαρπίας, σε όλα τα θύματα του φασισμού.